Μέγα χορηγός της εκπομπής που ακολουθεί, Έπιπλα Καλαθάς. 20 χρόνια εγγύηση στο ποιοτικό έπιπλο στις καλύτερες τιμές. Εδώ πέρα σήμερα είμαστε, ξεσαλώνουμε. Το DVD κάνει tour. Και πού κάνει tour σήμερα? Πού αλλού? Σήμερα επισκεφτόμαστε τον Καβαλιέρη. Τον Καβαλιέρη λοιπόν που βρίσκεται στα Καμίνια και σας επιφυλάσσει τρελή νύχτα με την Μπάρμπι της νυχτερινής Αθήνας, που δεν είναι άλλη από τη μοναδική Σαμπρίνα. Η Σαμπρίνα είναι μια γυναίκα ποθητή, μια γυναίκα μοναδική και με μοναδικά σουξέ στο βιογραφικό της. Έτσι δεν λέει, βιογραφικό της, ιστορικό της, κάπως έτσι. Η Σαμπρίνα λοιπόν μια γυναίκα σεξοβόμβα, μαμά το πρωί και το βράδυ, Μπάρμπι, ειλικρινά Μπάρμπι της νύχτας. Σήμερα λοιπόν τη φιλοξενεί ο Καβαλιέρη και δεν έχετε παρά να διασκεδάσετε μαζί μας. Ο Καβαλιέρης που βρίσκεται... Πώς? Αγίου Ελευθερίου. Ναι, Αγίου Ελευθερίου 113, το έμαθα. Η Σαμπρίνα λοιπόν με το επιτελείο της σήμερα βρίσκεται εδώ πέρα στα Καμίνια. Ο Καβαλιέρης είναι ένα μαγαζί ιστορικό, ένα μαγαζί χρόνων που φιλοξενεί κατά καιρούς πάρα πολλές φίρμες του ελληνικού πενταγράμμου. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει τον κόπο να έρθετε εδώ πέρα και να περάσετε καλά. Νομίζω ότι μια μικρή γεύση που θα σας δώσουμε σήμερα θα σας κάνει έτσι να δελεαστείτε και τα επόμενα Σαββάτα να είστε εδώ και να διασκεδάζετε και να πίνετε το ποτάκι σας, γιατί έχει ένα άψογο σέρβις, ένα άψογο προσωπικό, βρίσκεις άνετα πάρκι, φτηνές τιμές και είναι μόνο για σας. Οπότε η νυχτερινή Αθήνα δεν έχει άλλο όνομα παρά Καβαλιέρη στα Καμίνια. Πάμε τώρα όμως μέσα για να δούμε τι γίνεται. Ναι, go! Και ήρθε η στιγμή λοιπόν που θα πιάσουμε τη Σαμπρίνα στα πράσα. Γεια σου Σαμπρινάκι! Μπορεί τη μαλλιά, πού να σε γνωρίζω, τι κάνει? Καλά είμαι εσύ. Ήρθαμε να σε απολαύσουμε σήμερα. Ναι. Μάθαμε ότι η Barbie της ελληνικής showbiz σήμερα θα βρίσκεται εδώ, στον Καβαλιέρη. Ναι. Για μια αγκή στεφάνιση. Είσαι πιο ανανεωμένη από ποτέ, πιο κούκλα από ποτέ. Να σου πω, με βρίσκεις στην πόρτα να πω, να κάνω... Εμένα μου είπανε να σου κάνω του. Και τι του, τι βι του. Του του. Κάνεις και εσύ του μαζί μας. Ωραία. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν τη Σαμπρίνα on stage και μετά θα σας ανακρίνουμε. Σου πάει το σκουρό μαλλί. Μην το επικυρίσεις, θα με λαγχολήσει. Γεια σας, είμαι ο Derek Leontis και αυτό είναι το TV2 Music Report. Σε αυτήν εδώ τη στήλη θα φιλοξενήσουμε απόψε τη Σαμπρίνα και θα πούμε μερικά πράγματα about her. Λοιπόν, η Σαμπρίνα εμφανίστηκε το 1991 και έμελε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα sex symbol της δεκαετίας του 90. Το 1991 το ντεμπούτο της έκανε δίπλα στον Κώστα Χαρή τον Διπλωμένο, ο οποίος είναι και ο μέντορας της, με το τραγούδι «Φωνές». Ακούω φωνές. Γιατί δεν είσαι εδώ να σ' αγαπώ κάτω απ' τα αστέρια. Γιατί δεν είσαι εδώ να
σε κρατώ στα δυο μου χέρια. Γιατί σε μια στιγμή γίναν βροχή τα καλοκαίρια. Φωνές, ακούω φωνές, τα λόγια του χτες, γλυκές παραμύσεις. Φωνές, ακούω φωνές, μου λένε πως κλαις και θες να γυρίσεις. Θυσιακή, φωνές. Πάμε στο κομμάτι που την έκανε όμως πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό και όλος ο κόσμος ξαφνικά είπε «Wow, τι γυναίκα είναι αυτή!» Με leather, vinyl και πολύ sex and fetish, τα λέγαμε διάθεση, η Σαμπρίνα τραγούδησε το λάθος. Έχεις κάνει το μεγάλο σου λάθος. Sí.
Και είναι πολύ pop φατσούλα και ο κόσμος γενικά την ήθελε ως pop symbol, η ίδια θα λέγαμε ότι αυτό ποτέ δεν το χώνεψε και μας το απέδειξε πολύ γρήγορα αφού με την πρώτη της επιτυχία έκανε και το πρώτο της λαϊκό κομμάτι, το οποίο την έφερε πιο κοντά σε αυτό που είναι τώρα. Ένα-ένα τα βήματα, ένα-ένα και το κομμάτι.
Και μια και λέγαμε για λαϊκό. Να και η πρώτη συνεργασία με το μέτρο του λαϊκού στην Ελλάδα, το Σταμάτη Γονίδη. Η Σαμπρίνα που λέτε βιάστηκε, θα λέγαμε, να δείξει πολύ γρήγορα το πόσο λαϊκή μπορεί να γίνει. Να απαταχθεί την pop εικόνα που οι δισκογραφικές θέλουν να τις φτιάξουν και έκανε το ντουέτο με το Σταμάτη Γονίδη «Δεν μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό». Φήμες τους στέλνανε μαζί, αλλά οι φήμες είναι πάντα φήμες. Πάλι ψέματα θα πω, ότι πια δεν σ' αγαπάω. Μα όπου πάω που βρεθώ, σαν τρελός αναζητάω. Πάλι ψέματα θα πεις, φταίει ο εγωισμός σου. Σα και εμένα δεν θα βρεις, θα σου λείπει το μισό σου. Δεν μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό. Δεν μπορώ χωρίς τα μάτια σου να δω. Δεν μπορώ χωρίς τα χέρια σου τα δυο. Μ' αγκαλιάζουν, ανατριχιάζουν. Δεν μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό. Στα μάτια σου να δω. Δεν μπορώ χωρίς τα χέρια σου τα δυο. Μ' αγκαλιάζουν, μ' ανατριχιάζουν. Πάλι ψέματα θα πω, ότι πια δεν σ' αγαπάω. Ψευτικά χαμογελώ, μα από μέσα μου πονάω. Πάλι ψέματα θα πεις, και το ξέρω και το ξέρεις. Μα θα ψάχνεις να με βρεις, έχεις φταίξει κι υποφέρεις. Δεν μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό. Δεν μπορώ χωρίς τα μάτια σου να δω. Δεν μπορώ χωρίς τα χέρια σου τα δυο. Μ' αγκαλιάζουν, μ' ανατριχιάζουν. Δεν μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτό. Δεν μπορώ χωρίς τα μάτια σου να δω. Δεν μπορώ χωρίς τα χέρια σου τα δυο. Μ' αγκαλιάζουν, μ' ανατριχιάζουν. Έτσι στις δεκαετίες του 90 και η Σαμπρίνα, ενώ έχει μπει ήδη στα λαϊκά της μονοπάτια, βλέπει ξαφνικά ότι έρχεται η pop κουλτούρα από παντού με πολλούς pop καλλιτέχνες, με μεγάλη, θα λέγαμε, music industry πάνω στην pop κουλτούρα της Ελλάδας και με μια Έλενα Παπαρίζου να κάνει μόδα το μισό ελληνικό, μισό αγγλικό. Έτσι και η ίδια σου λέει, οκ, καλά είμαστε με τα λαϊκά, αλλά όμως πρέπει και από εδώ να κάνω κάτι. Και βγάζει το κομμάτι, Boom Boom, ένα αυστηρό σακατάλληλο τραγούδι, στο οποίο αυτοί που το γράψανε, πολύ απλά, εκεί που είναι οι απαγορευμένες λέξεις, βάλε ένα Boom Boom. Θα λέγαμε ότι ήταν μια μεγαλύτερες επιτυχίες της, αλλά... Για να δούμε κατά πόσο ήταν καλή.
Απλά ένας προπομπός για μια επιστροφή της Pop Sabrina's. Μια επιστροφή που δεν θα λέγαμε ότι κράτησε και πάρα πολύ, ίσως θα λέγαμε ότι κράτησε ένα δίσκο και ένα single. Βέβαια, θα πω και την αλήθεια, ότι θα την απολαύσουμε στο επόμενο στιγμιότυπο live από την προσπάθειά της να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision με ένα κομμάτι απίστευτο, το Camera. Ένα κομμάτι το οποίο πολύ πρόχο για την εποχή του, μιλάει για τον τρόπο ζωής που έχουμε τώρα όλοι μας, βάζοντας τη ζωή μας σε κοινή θέα μέσω μιας κάμερας. Κι όμως, έξυπνο το κομμάτι, έξυπνη χορογραφία. Θα λέγαμε ότι η Σαμπρίνα πιο pop από ποτέ και με απίστευτο αγγλικό, όμως δεν κατάφερε να μας εκπροσωπήσει. Τώρα τι φταίει, δεν ξέρω, το κομμάτι ήταν απολαυστικό. Απολαύστε το. When you're walking, there's a camera. When you're talking, there's a camera. When you're sleeping, there's a camera. When you're dreaming, there's an eye. Keep walking, keep talking, you can't escape. Keep sleeping, keep dreaming, it's a piece of cake. There is a camera, but don't you worry, there are some people.
Και μετά το υπέροχο κάμερα, η Σαμπρίνα απλά δεν ξανακούμπησε ποτέ την pop μουσική σκηνή. Γύρισε στα λαϊκά μαγαζιά, στα λαϊκά τραγούδια και προσπάθησε να κάνει πολλές προσπάθειες για λαϊκή καριέρα. Βέβαια, η Σαμπρίνα υπάρχει ως τώρα στα λαϊκά μαγαζιά και αυτό ήταν που ήθελα να κάνει από την αρχή. Δισκογραφικά όμως εμείς δεν θα αφήσουμε τη Σαμπρίνα με κάποιο λαϊκό άσμα, αλλά θα έλεγα με την καλύτερη διασκευή που έχει κάνει στην καριέρα της. Με το κομμάτι της Χριστιάνας, Φώτα και Άλλα Φώτα. Έτσι ακριβώς όπως θα θέλει η ίδια να χτυπάνε μια ζωή τα φώτα πάνω της. Ήμουν ο Derek Leontis και αυτό είναι το Music Report του TV2. See you there και σας αφήνω με αυτό το κομμάτι και μετά από αυτό το κομμάτι συνεχίζουμε στη Γογό με τις υπόλοιπες μουσικές της ανακρίσεις. Βεβαίως πάντα. Και εμείς εσένα, TV2 κάνει ντου. Παιδιά. Με είδες. Θέλουμε να μας πείτε πώς περνάτε. Εγώ σου κρυβόμουν τόση ώρα και εσύ με βρήκες. Σε βρήκα, κανείς δεν ξεφεύγει από μένα. Τι να κάνω, ρε. Θέλω να μου πεις σήμερα ήρθες για τη μοναδική Σαμπρίνα. Βεβαίως. Αγαπάμε Σαμπρίνα. Πάντα, πάνω απ' όλα.
Πώς περνάς γενικότερα, ερωτευμένος σε βλέπω, ανανεωμένος είσαι, γιατί ο έρωτας πάει σετ με αυτό, οπότε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Για πες μου. Ένα ακόμα ντου στο DVD και το έκανες. Η διασκέδαση. Να σου πω, DVD βλέπεις, βέβαια. Ναι, δεν βλέπω. Ωραία. DVD τι κάνει, ντου. Τάκι Ανθή, DVD κάνεις, ντου. Τι κάνεις. Πολύ καλά, ευχαριστώ εσύ. Νομίζω ότι είσαι στα καλύτερά σου. Να πούμε ότι εδώ πέρα στον Καβαλιέρη σε βρίσκουμε κάθε Σάββατο με άλλους αξιόλογους συναδέλφους σου, έτσι δεν είναι, αλλά είσαι η κολόνα του μαγαζιού. Ναι, είμαι δεύτερη χρονιά εδώ και δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Θέλω να μου πεις από τα ονόματα που έχουν παρελάσει, γιατί ο Καβαλιέρης είναι ένα μαγαζί που έχει φιλοξενήσει χιλιάδες φίρμες. Από τα ονόματα λοιπόν που έχει συνεργαστεί, έστω αυτή τη μία μέρα συνεργασίας, θέλω να μου πεις ποιο είναι αυτό που ξεχωρίζεις. Αυτοί που μου έχουν κάνει εντύπωση είναι οι παλιοί, όπως ο Λευτέρης Μυτιλινέος, ένας φοβερός και αξιόλογος καλλιτέχνης, με πολλά σου ξέρεις τον αντιγητικό του. Ο Γιάννης ο Ντουνιάς, ο Νικόλας ο Χατζόπουλος, και άλλοι πολλοί που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν, γιατί είναι και η μουσική. Γιατί, ναι. Γίνεται πάντως ένας πανικός στο μαγαζί, είναι στέκει πλέον το μαγαζί, έτσι δεν είναι. Και είναι όλοι φίλοι, μπορώ να σου πω. Αυτό το διαπίστωσα. Θέλω να μου πεις εσένα στα επαγγελματικά σου βήματα πού σε βρίσκουμε. Αυτή τη στιγμή είμαι στο μαγαζί εδώ που είσαι και εσύ. Είμαι στο στούντιο, ετοιμάζω ένα δίσκο, ένα CD μάλλον πλέον τώρα. Και υπάρχει ένα τραγούδι που εδώ αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, που ο τίτλος είναι το «Μη κοιτάς το ρολόι». Θα σε ακούσουμε μετά. Αν θα είστε εδώ και θέλετε, θα με ακούσετε. Θα είμαστε για σένα. Είναι το τραγούδι αυτό νομίζω ερωτικό, με λίγο απογοήτευση μέσα. Όχι, είναι ερωτικό. Προς καψούρι εννοώ. Καψούρι, ερωτικό, με θυμό πολύ. Γιατί κοιτάει συνέχεια το ρολόι τις ώρες που είναι μαζί. Αυτό εννοούσα εγώ την απογοήτευση. Το έχεις απογοητευτεί, αλλά είμαι θυμωμένος, αλλά τα έχω πάρει στο κρανίο. Ποιος το έχει γράψει αυτό το τραγούδι? Είναι στίχη μουσική δική μου. Γράφεις και τραγούδια. Yeah. Έχω δώσει σε αρκετούς τραγουδιστές. Τάκη μου, θέλω να μου πεις το φαινόμενο Παντελής Παντελίδης. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος πολλά χρόνια στα μουσικά στερεότυπα, θέλω να μου πεις λοιπόν αυτό το πρότυπο που έγινε μέσα σε λίγους μήνες. Πώς το σχολιάζεις ή το φαινόμενο του YouTube, να το πω και έτσι. Πλέον οι τραγουδιστές είναι καλό να μην βγάζουν CD, να κυκλοφορούν μόνο μέσα από το YouTube. Εάν γνωρίζεις και εσύ καλά, πλέον δεν υπάρχουν δισκογραφικές εταιρείες, δεν υπάρχουν πλέον. Νομίζω ότι κάνει καλό, όσον αφορά για το τραγουδιστή που μου ανέφερες, δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά εάν αυτά που γράφει είναι καλά και αρέσουν στον κόσμο, πιστεύω ότι ο κόσμος είναι ο μόνος κριτής που μπορεί να κρίνει έναν καλλιτέχνη για αυτό που παρουσιάζει. Άρα λοιπόν εγώ δεν μπορώ να πω για το παρελθόν. Μακάρι να έχει καλή τύχη, να έχει καλή συνέχεια. Όχι μόνο αυτός, και όλοι οι άνθρωποι ασχολούνται με το επάγγελμα και οποιοδήποτε άλλο και αν κάνουν. Να πάει καλά, εύχομαι. Και επειδή πλέον η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, εσένα στο Facebook που σε βρίσκουμε, στην προσωπική σου σελίδα, να πούμε στους φίλους του Hi TV και της εκπομπής TV2. Εγώ μου έχουν κάνει κάποιοι φίλοι κάτι αυτά Facebook που λένε, εγώ δεν ασχολούμαι τα πράγματα. Α, δεν ασχολείσαι. Όχι, αλλά υπάρχει στο YouTube, αν μπει Τάκης Ανθής, έχει όλη μου τη δισκογραφία. Αυτό το γνωρίζω και εγώ. Λέω κάπου προσωπικά που να μιλάς με τους φαν σου. Όχι, δεν ασχολούμαι. Α, δεν ασχολείσαι. Αυτό το είναι για εσάς, για τα παιδάκια τώρα. Όχι, εσύ ένα παιδάκι είσαι. Τάκη μου, όμως εγώ σε βλέπω όσο μεγαλώνεις, αυτό το είπες και σε μένα πριν off camera. Όσο μεγαλώνουμε, οριμάζουμε και αυτό φαίνεται ίσως και στο πρόσωπό μας, στις δουλειές μας. Δεν ξέρω, κι εσύ όμως έχεις ανανεωθεί απίστευτα. Πού οφείλεται αυτό? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω κάτι πολύ συνηθισμένο που λένε όλοι. Θα οφείλεται, όπως λένε και όλοι οι τραγουδιστές, ότι στην αγάπη του κόσμου. Να πω κάτι τέτοιο. Αγάπη στη ζωή σου υπάρχει πέρα από του κόσμου? Βεβαίως, πώς δεν υπάρχει. Βέβαια, υπάρχει. Αυτό δεν σε ανανεώνει άσχετο τα χρόνια. Κοίταξε, επειδή έχω αναθεωρήσει πολλά πράγματα στη ζωή μου και τελικά έβγαλα το νόημα και είπα ότι δεν υπάρχει λόγο να ασχολούμαστε και να στενοχωριούμαστε για πράγματα που μας κάνουν κακό. Η ζωή είναι μία και μοναδική. Εσένα η μάνα σου σε έκανε και σε μία μοναδική. Σαν άνθρωπο, σαν οντότητα. Πρέπει να μην στεναχωριέσαι, να γελάς, γίνεσαι πιο πολύ όμορφη. Το αποδεικνύει αυτή τη στιγμή το χαμόγελο. Of course. Οπότε δεν χρειάζεται. Είμαστε μουσαφιρέοι και περαστικοί στη ζωή. Οπότε χαμόγελο, αισιοδοξία και όλα θα είναι μια χαρά.
Πάντως τώρα που πες για χαμόγελο και αισιοδοξία είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λόγω της κρίσης πραγματικά βλέπουμε ότι έχουμε μαγκωθεί, να το πω. Έχουμε όλοι μιζεριάσει, γιατί έτσι μας το έχουν περάσει. Τελικά με ένα χαμόγελο πιστεύεις ότι όλα σπάνε? Όχι με ένα χαμόγελο, απλά τόσα χρόνια ή μας κακομάθανε ή κακομάθαμε από μόνοι μας. Και όλο αυτό τώρα που μάθαμε αυτά τα πράγματα μας φαίνονται πολύ δύσκολα. Γιατί είχαμε μάθει τα πολλά όλοι μας. Και εσύ που είσαι ακόμα μικρή, είχες μάθει σε διαφορετικό τρόπο ζωής. Όπως όλοι, όπως το λες ακριβώς. Όπως όλοι. Αλλά δεν είναι το πάνω αυτό το πράγμα. Όχι με ένα χαμόγελο, δεν θα ξεπεράσει αυτό που ζούμε. Απλά θέλει υπομονή, επιμονή να φύγουμε από τα μέτρα αυτά που ξέραμε, να μπούμε σε άλλα μέτρα και σταθμά. Και εντάξει, θα πορευτούμε. Και ό,τι θέλουν οι μεγάλοι πλέον, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε δύναμη και να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Δηλαδή θα χαμογελάμε, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει δουλειά για όλο τον κόσμο, να δουλεύει για να περνάει καλά. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο νομίζω. Μπορούμε και με τα λίγα να ζήσουμε καλά. Τάκη, να ξαναπάω λίγο στα επαγγελματικά σου για να μην σε απασχολήσω και πάρα πολύ. Γιατί θες να πας να αλλάξεις, να εμφανιστείς για το δεύτερο λαϊκό σου πρόγραμμα. Εσύ λοιπόν, όπως είπα, φημίζεις ότι είσαι ένας ερωτικό λαϊκό τραγουδιστής. Το πιασα. Ναι, πολύ καλά. Και είσαι και διασκεδαστής, συνάμ. Ναι, ναι. Γι' αυτό έχεις επιλέξει και χώρους που είναι φιλικοί, είναι σαν οικογένεια για να περνάμε καλά. Με αυτό εγώ ήθελα πάντα να έχω τον κόσμο στη χούφτα μου, στα χέρια μου. Γιατί όλοι εδώ πέρα είναι φίλοι μου, όλοι τους ξέρουμε τα ονόματά τους. Είμαστε χρόνια φίλοι. Με τα τηλεφωνήματά μας, με τα μηνύματά μας, με το που βγαίνουμε καθημερινά έξω, είναι φίλοι μου. Είναι οι φίλοι των τόσων χρόνων που περάσανε και μπόρεσα και τους κράτησα. Και πάνω απ' όλα ότι τους σεβάστηκα, αλλά και το καλύτερο είναι ότι με σεβαστήκανε. Αυτό νομίζω παίρνεις και δίνεις. Θέλω να μου πεις τι ετοιμάζεις τώρα, αν βρίσκεσαι στο στούντιο, αν ετοιμάζεις κάποιο νέο βίντεο κλιπ, όλα σου τα επαγγελματικά σχέδια για το 2013. Λοιπόν, για το βίντεο κλιπ εγώ δεν έχω σχολιάσει, δεν έχω ασχοληθεί με... Σου έχω τον καλύτερο εγώ πάντως, αν θες, και κόνσεπτ. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνω από εβδομάδα σε εβδομάδα, είμαι στη μίξη αυτή την εποχή, αυτόν τον καιρό. Έχω μιλήσει με 2-3 εταιρείες και ευελπιστώ, έχουμε Γενάρη τώρα, γιατί έχω άσχετο τους μήνες. Τέλος Φλεβάρι, πρώτα θέλω να είμαστε καλά, θα κυκλοφορήσει. Οπότε, ολόκληρη δισκογραφική δουλειά από τον Τάκη Ανθή, νέα τραγούδια, νέο βίντεο κλιπ, νέα σχέδια στον Καβαλιέρι παραμένουμε. Κάνουμε και κάποιες άλλες εξτρά εμφανίσεις. Έκανα κάποιες εξτρά εμφανίσεις σε κάποια καλαπάκια, αλλά με κουράσανε πάρα πολύ και οπότε προτίμησα να είμαι εδώ, χωρίς να τρέχω δεξιά και αριστερά. Τάκη, να σε ρωτήσω κάτι, έτσι στα σχόλιο. Ένας τραγουδιστής πλέον μπορεί να ζήσει και να βιώσει με αξιοπρέπεια μόνο με το τραγούδι? Κοίταξε, ένας παλιός τραγουδιστής, εάν δεν είχε κάνει, να το πω έτσι λαϊκά, τα κουμάντα του, αυτή την εποχή, όχι, δεν μπορεί. Οι νέοι τραγουδιστές που ζουν με τους γονείς τους θα πορευθούν. Αλλά αυτό που με στεναχωρεί και με λυπεί για τη δική σου τη γενιά, που είσαστε νέα παιδιά, ότι δεν θα μπορέσετε να γνωρίσετε και να ζείτε αυτά που ζήσαμε εμείς. Δηλαδή τα 7 ημέρα, τα 6 ημέρα, να είναι γεμάτο μαγαζί, τα μεροκάματα, να τα πω υπέρων, κάνουμε, επιτρέπεις? Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, τώρα δεν θα υπάρχουν πλέον και δεν υπάρχουν, δεν είναι. Απλά εγώ αυτό με στεναχωρεί η νέα γενιά σε οποιοδήποτε επαγγελματικό τομέα και να ασχολείται, δεν έχει δουλειά. Σπουδάζουν, παίρνουν lower, παίρνουν αυτά τα πτυχία. Και μένουν και δουλεύουν delivery, δουλεύουν φύλακες, δουλεύουν διάφορες δουλειές. Είναι κρίμα για όλους εσάς. Ωραία μας τα πεστάκι νομίζω. Είπες την πραγματικότητα έτσι ακριβώς όπως έχει. Είμαστε έτσι, αλλά παρόλα αυτά θα χαμογελάμε, εντάξει. Ναι, πάντα γελάμε. Εσύ νομίζω ότι είσαι το γελαστό παιδί της νύχτας. Είσαι ένα παιδί ακομπλεξάριστο, γι' αυτό επιβιώνεις τόσα χρόνια με αγάπη από τον κόσμο. Και με αγνότητα από τον κόσμο, πρέπει να σημειωθεί αυτό. Ναι, είπα και προηγουμένως ότι σεβάστηκα τον κόσμο και με σέβεται. Και αυτό που βλέπεις εδώ είναι ο σεβασμός τόσων χρόνων και είναι, να το πω, η αποπληρωμή. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι. Ωραία Τάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο που ίσως να παρέλειψε εγώ να σε ρωτήσω? Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας επισκέπτεται. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επιχειρηματίες που με αγκαλιάζουν και με προσέχουν, όλο το προσωπικό.
Να ευχαριστώ και σε εσένα, ναι, που είχες την καλοσύνη να έρθει μαζί και να πω ότι είσαι επικίνδυνα όμορφη. Α, έτσι ακριβώς θα κλείσω. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ επικίνδυνα όμορφη. Τάκη, TV2 τι κάνει, ξέρεις? Έχω ακούσει κάνει του. Κάνει του λοιπόν, Τάκης Ανθής. Και στο TV2 τον ανακρίναμε εφόλης της ύλης. Εμείς συνεχίζουμε με διασκέδαση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Φύγαμε! Προαισθάνομαι πως σε απαντά και με προδομένα κύλησε φυλά. Λόγω Χριστουγέννα να στάρτος χρειάζεται. Όταν εδέχομαι η αγάπη μου ελληνικά το κρεβάτι μου. Εδώ είμαστε, TV του κάνει του με τη Γεωργία Σαργάνη, την εκρηκτική συνονόματη. Γεια σου Γεωργία μου. Γεια σας, καλησπέρα. Είσαι στα καλύτερά σου και κάνεις ντου! Ναι, ναι, ναι. Είμαι στα καλύτερά μου, όντως. Φλέβα χρυσού! Φλέβα χρυσού, όντως. Ψάχνω να τη βρω, Γεωργία. Γεωργία μου, κυκλοφορείς εδώ και ένα μήνα. Ήδη σε βρίσκουμε στο διαδίκτυο, που είναι πλέον η μέθοδος η σύγχρονη. Ναι. Πάει πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, και εγώ, να φανταστείς, δεν το περίμενα να πάει τόσο καλά. Ελπίζω να γίνει και το σουξέ της χρονιάς φέτος. Και εμείς σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Θέλω γενικά να κάνεις μια ευχή για τον TV2 και τους φίλους τηλεθεατές που θα απολαύσουν τη Γεωργία Σαργάνη και έχεις ωραίο επίθετο. Μ' αρέσει, πιάνει, ναι, πιάνει όλη τη μαρκίζα. Γεωργία Τζόρτζια Σαργάνη. Ο θείος μου έπιανε γκολ, εγώ βάζω γκολ. Α, και αποκάλυψη η ανιψιά. Βέβαια. Βάλε γκολ, κλωτσιά. Σεντερφόρ. Α, σεντερφόρ. Αυτό μου θυμίζει και τ' άλλο. Τα αγόρια μας, παίξτε μπάλα, παίξτε μπάλα. Γεωργία Σαργάνη, λοιπόν. Ένα όνομα που θα συζητηθεί πάρα πολύ. Ένα όνομα που θυμηθείτε. Το πρώτο ντου έκανε εδώ. Γεωργία Σαργάνη, σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Βασικά με υγεία και πολύ πολύ χαμόγελο. Και εύχομαι το 2013 να ακούει ο κόσμος φλέβα χτύπησα χρυσού. Γεωργία, είσαι μία φλέβα χρυσού. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κυκλοφορείς ολόκληρη δισκογραφική δουλειά? Όχι, είναι ένα CD single. Το ομώνυμο τραγούδι και τίτλος του CD single είναι το φλέβα χτύπησα χρυσού. Θα επεκολουθήσουν και πολλά άλλα ακόμα μεγαλύτερα τραγούδια. Θεωρώ και ελπίζω. Γεωργίτσα μου, πραγματικά και μέσα από την εκπομπή σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία. Που νομίζω ότι την έχει σίγουρη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα όνομα που θα γράψει ιστορία, θυμηθείτε το. TV2 λοιπόν κάνει ντου! Και στον αγόρι να μαντεχόρεψετε. Στην καρδιά μου βάζω παρές, δεν σου κάνω άλλες χάρες. Στην καρδιά μου λέω τώρα ξεχνάσαι τον και με πολλά
στιγμές περνάω και σε βλέπω όπου πάω σαν αρέσει εσύ. Όμως αν δεν γνωστώ θα μ' αφήνεις σε κετέβα με τα μυδί και που πάμε μου έχεις γίνει απαραίτητη. Για τα λεφτά, ρε δε μ' αγαπάς. Για τα λεφτά, μα θα κοιτάω απ' εξάρτηση τα λόγια των άνθρωπων σου. Που δεν θα ξέρεις που μπροστά. Παιδιά, εγώ λέω, θα τραγουδήσω σε όποιο ψηλό δέντρο. Όταν έρχεται, νιώθω πως θα φαγώ. Φωτιά στα Σαββατόβραδα, να μην ξαναγυρίσω. Αυτή που μείναν χαστό, να με ξαναγυρίσω. Σκέφτηκα που λες να κάνω στη ζωή μου απογραφή για να δω τι μου γίνει και τι κρατήσες εσύ. Έδωσα ό,τι και μην ξέρω αν έρωτα γυρελώ για να πάρω στο φινάλε τα κρυφτικά ορισμό. Κι εγώ έκανα αλλά είχα ψυχούλα και δώσα κι όμως πήγε στα χαμένα. Εμείς παίζουμε, κάνουμε, ράμε. Πάλι κάθονται στις καρέκλες. Μπράβο, κοριτσάκι μου, έτσι. Μπράβο. Γιατί οι καρέκλες και αυτές κουράζονται. Ψυχή έχουν και αυτές. Μία ώρα επάνω, δηλαδή, δεν πάει. Κάνε κάτι, δηλαδή, σε κουράσεις.
σφάλματα σου, όλα τα ψέματα σου. Δεν είναι γλυκιά ματιά σου, θα συμφωνώ. Όλα τα σφάλματα σου, όλα τα ψέματα σου. Δεν είναι γλυκιά ματιά σου, θα συμφωνώ όλα. Έτσι λοιπόν και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Από όλους εμάς, μάκια μου και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε γιατί έτσι κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Το επόμενο TV Do την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε από μένα και από όλους εδώ πέρα τους συντελεστές του Καβαλιέρη, φιλάκια πολλά, TV Do τι κάνει.